Επιστρέψαμε με άλλο ένα βίντεο για τα best seller του Scrooge. Αυτή τη φορά έχω μαζί μου εδώ πέρα ένα τηλεχειριστήριο Roar, συγκεκριμένα το R100WD. Όπως καταλαβαίνετε, για να είναι best seller, η τιμή του είναι γύρω στα 10 ευρώ, πολύ budget. Ανοίγουμε τη συσκευασία να κάνουμε ένα παραδοσιακό unboxing, ένα λεπτό. Έχει μέσα ένα εγχειρίδιο χρήσης, ήταν χρήσιμο, πλάκα-πλάκα. Πρώτη φορά το χρησιμοποίησαμε πριν από 2 εβδομάδες το τηλεχειριστήριο, για πρώτη φορά. Και χρησιμοποίησα manual. Γιατί το λέγεται εγχειρίδιο χρήσης? Χρησιμοποίησα το manual, για πρώτη φορά. Έχουμε και ένα CD μας δίνει μέσα. Για να τεστάρεις πώς λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, υποθέτω. Αλλά αυτοί είστε. Αυτό λοιπόν είναι το τηλεχειριστήριό μας. Πλαστική κατασκευή, αρκετά ελαφρύ, εντάξει. Είναι αρκετά άνετο, βέβαια, όπως το πιάνω εδώ πέρα. Είναι όχι ο εργονομικός σχεδιασμός, αλλά εντάξει. Τα κουμπιά του είναι ωραία, μαλακά. Η μοχλή του αρκετά σταθερή. Για το συγκεκριμένο τώρα θα διαβάσετε ότι έχει drifting. Εμείς 2 εβδομάδες δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο τέτοιο θέμα. Τα βελάκια του νομίζω μπορούσε λίγο καλύτερα. Το καλώδιο που μας δίνει μέσα είναι αρκετά μεγάλο, γύρω στα 2 μέτρα, 1,8 συγκεκριμένα. Τώρα, άμα διαβάσω τα specs, το τι μας δίνει αυτό το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο, είναι πιο πολύ να γεμίσουμε από πίσω το τι γράφει, παρά, εντάξει, μην νομίζετε τώρα 10 ευρώ τι θα έχει. Specs. Βάλτε τα πλευτά, ναι, μην νομίζετε τώρα, έχει κάτι τώρα εδώ πέρα στα 10 ευρώ. Έχουμε λοιπόν συμβατότητα με PS3, άμα χρησιμοποιεί κανείς ακόμα PS3. Για PS4 δεν δίνω κάποια εγγύηση, δεν το έχω δοκιμάσει. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε υπολογιστή, που κυρίως η χρήση εδώ είναι για υπολογιστή. Έχουμε 4 LED ενδείξεις, που όταν αναμένεις οι πρώτες 2 σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε ψηφιακή ρύθμιση. Άμα το βάλεις στη δεύτερη, χρησιμοποιείς την αναλογική, που πλέον είναι πάρα πολύ out of date. Λοιπόν, και μας γράφει και πάνω τώρα ότι έχουμε 360 μοίρες, λέει, 3D joystick υψηλής ακρίβειας. Εντάξει, τώρα να είχαμε να λέγαμε. Ένα απλό τηλεχειριστήριο, παιδιά, με τα τους μοχλούς του. Ωραίοι μοχλοί, δεν μπορώ να πω, ωραίοι και δεν κολλάνε καθόλου. Αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτά με το τηλεχειριστήριο. Αυτό που είπα, 2 εβδομάδες χρήσης δεν μας έχει βγάλει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουμε κάνει βέβαια και τρελή χρήση. Σίγουρα τώρα αυτά τα τηλεχειριστήρια, παιδιά, δεν είναι Sony. Έτσι, δεν είναι Microsoft. Καλώς ή κακώς, μην τα πετάτε κάτω. Ας πούμε, γιατί μία, δύο, τρεις τόσες, αυτό νομίζω έχει βγει off. Έτσι, οπότε αυτά τα συγκεκριμένα προσέχετε τα λίγο. Αν σας βοήθησε το βίντεο, όπως πάντα, κάντε ένα like, κάντε και ένα subscribe. Και θα επιστρέψουμε με ένα άλλο βίντεο. Μέχρι τότε όμως, peace!